Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό και τι γίνεται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κύρλα, τον γιατρό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΗ και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλησπέρα κύριε Κύρλα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Για να δούμε λοιπόν, είστε ένας από τους ανθρώπους που είναι σε καραντίνα, από τους υγειονομικούς που είναι σε καραντίνα ή... Ναι, είμαι κι εγώ ένας από τους 13 συναδέλφους μου σε καραντίνα λόγω μέτρια εφέκτης, τέλος πάντων. Με το επιβεβαιωμένο κρούσμα του συνάδελφου γιατρού εδώ πέρα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Ο οποίος συναδελφός σας είναι στο σπίτι του, δεν νοσηλεύεται. Ναι, ναι, όχι. Εξ όσων γνωρίζουμε, είναι, η υγεία του είναι σε καλή κατάσταση και αναρρώνει ομαλά προς το παρόν. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Τώρα το θέμα είναι λίγο επικίνδυνο το να σκάει ένα κρούσμα μέσα σε μια υγειονομική μονάδα. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απόφαση και νομίζω η κατεύθυνση γενικά και το ΕΟΔΗ είναι να μην κλείσουν υγειονομικές μονάδες, ακόμα και αν εμφανιστεί κρούσμα σε υγειονομικό, ακολουθείται μια άλλη τακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο ανησυχείτε γενικά και τι κλίμα υπάρχει στο νοσοκομείο. Όντως είναι σοβαρό. Από χθες το βράδυ υπήρχε μια κινητικότητα τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία βλέπουμε ότι συνεδρίαζε μαζί με την Επιτροπή Λοιμόξεων και ταυτόχρονα υπήρχε και μια έντονη φημολογία ότι ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου, ένας συνάδελφός μας, είναι επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα. Αυτή η φήμη, αυτή και αυτή η πληροφορία που υπήρχε χθες επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ανακοίνωση που βγήκε από την περιφέρεια. Ακολουθήθηκε, εξ όσων γνωρίζουμε, όλη η διαδικασία που προβλέπεται από το ΜΟΔΙ, δηλαδή της εκμηλάτησης των περιστατικών, απομόνωση των στενών επαφών κτλ. Και ότι τέλος πάντων προβλέπεται. Δεν μας εκπλήσει βέβαια το γεγονός ότι άλλος ένας υγειονομικός προστίθεται στη φαρέτρα των θετικών, των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, γιατί έχουμε δει αυτό το έργο να επαναλαμβάνεται συνέχεια και συνέχεια όλες αυτές τις μέρες. Θεωρούμε ότι αυτό συνδέεται και με αυτό το οποίο είπε στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι ο ιός αυτός είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αόρατο εχθρό. Ναι. Όταν έλεγε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αόρατο εχθρό, εμείς σαν υγειονομικοί το καταλαβαίνουμε, το αποκωδικοποιούμε ως εξής, ότι εννοούσε ότι είναι ένας εχθρός, ένας ιός, ο οποίος μεταδίδεται από ασυμπτωματικούς φορείς. Δηλαδή μπορεί να στο μεταδώσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, μόνο έτσι μπορεί να μεταφραστεί το αόρατο εχθρός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και όλος και ο ΔΗ, σαν γενική κατευθυντήρια οδηγία που έδωσε, είναι αυτά τα μέτρα της αποφυγής του συγχρονισμού, να μένουμε στο σπίτι κτλ. Πράγμα όμως που δεν μπορούν να το κάνουν ορισμένες εργασιακές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη υγειονομικοί ή αστυνομικοί, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία τους. Άρα λοιπόν είναι και πιο εκτεθειμένοι, άρα λοιπόν είναι και πιο ευάλωτοι. Άρα λοιπόν είναι και φυσιολογικό το συμπέρασμα και αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα, ότι θα μας είναι και πιο εύκολα. Βέβαια, για τη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση υπάρχει έτσι αρκετή γκρίνια, γιατί μάλλον φαίνεται λίγο απρόσεχτος ο συγκεκριμένος γιατρός τώρα, επειδή είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και δεν πήρε όλα τα μέτρα που έπρεπε να πάρει. Εντάξει, τώρα πολλά λέγονται και ο καθένας, εντάξει, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό δεν ξέρω τώρα πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι από την αντικειμενική πραγματικότητα και καλό θα είναι να είμαστε έτσι λίγο ψύχρεμοι ως προς το να διατυπώνουμε απόψη στο δημόσιο λόγο, αν δεν είμαστε και σίγουροι πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα. Θα είμαστε και μετά, εδώ θα το δούμε αυτό το πράγμα, τι ακριβώς έγινε κτλ. Η ουσία όμως, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι σε μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βάλουμε, ας πούμε, και στη συγκεκριμένη συζήτηση σε αυτό το διάλογο, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι τους απασχολεί όλους. Ως ΕΙΝΗ τώρα εκδώσατε χθες μια ανακοίνωση η οποία μιλάει για όλα τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς σας, ας το πούμε, της ευθύνης σας σαν συνδικαλιστικό όργανο και επισημαίνει όλα τα κενά, όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν και πάρα πολλά αυτά και επισημαίνει και το αυτό κίνδυνο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και ως μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΗ αλλά και ως εκπρόσωπος, ας πούμε, σαν μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, είναι ότι αυτή η μάχη η οποία δίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι εργαζόμενοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας μαζί με το απέναντι σε αυτή την πανδημία του κορονοϊού, είναι μια μάχη η οποία καταρχάς όλοι θέλουμε και έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό και όλοι θέλουμε να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη. Όλοι αυτό ευχόμαστε, όλοι γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, όλοι αυτό
επιθυμούμε. Για να βγούμε τώρα νικητές από αυτή τη μάχη, για να μπορέσουμε να τη διεξάγουμε με μια μεγάλη επιτυχία, πρέπει να δώσουμε έναν πόλεμο, να κάνουμε τέλος πάντων μια προσπάθεια η οποία έχει τρία διαφορετικά μέτωπα, τα οποία είναι ξεκάθαρα και διακριτά. Το ένα μέτωπο είναι αυτό το οποίο και με έμφαση δίνει η κυβέρνηση και με έμφαση προπαγανδίζει το Υπουργείο ΕΔΕ κτλ. Είναι το σκέλος της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρει ο καθένας ατομικά, να προστατεύεται, να μένει σπίτι του, να μην συγκροτίζεται. Είναι το ένα σκέλος το οποίο όντως είναι πολύ σημαντικό και με πολύ μεγάλη έμφαση το προπαγανδίζει και το Υπουργείο και η κυβέρνηση και ο ΕΟΔΗ. Ναι. Εκτός από αυτό το σκέλος το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν και άλλα δύο τα οποία δεν εστιάζουν τόσο στην ατομική ευθύνη όπως είναι αυτό, αλλά στην κρατική ευθύνη. Mm-hmm. Εμάς μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ για το πρώτο λέγονται πολλά, για τα υπόλοιπα δύο που είναι εξίσου σημαντικά, δεν λέγονται και τόσο, δεν περιγράφονται με τόσο μεγάλη έμφαση. Εννοείται τα δύο σκέλη, την έλλειψη υποδομών και προσωπικού. Είναι. Το δεύτερο είναι το πώς θα διαχειριστείς το έμψυχο δυναμικό το οποίο έχει τα υλικά, τις υποδομές, τα μηχανήματα κτλ. Το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το τρίτο σκέλος είναι το πώς θα εξασφαλίζεις τους καλύτερους δυνατούς όρους να διεξάγεις από τον πόλεμο. Ναι. Δηλαδή μηχανήματα κτλ. Κτλ. Το οποίο θα σας αναφέρω λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Τώρα ως προς το δεύτερο σκέλος, ας πούμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσεις, πώς θα αξιοποιήσεις το έμψυχο δυναμικό. Εδώ ξαναρχόμαστε στο αρχικό, ότι παρατηρούμε σε τρίτη φάση που βρισκόμαστε τώρα της εξέλιξης της νόσου, ότι νοσούν πολύ συχνά υγειονομικοί. Και αυτό γίνεται διότι νοσούν από ασυμπτωματικούς φορείς. Ναι, ναι. Η λύση τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, για να μπορέσουμε αυτό να το λύσουμε, είναι ότι αυτές οι ειδικές ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη οι υγειονομικοί, θα πρέπει να γίνεται μαζικά εξέταση με το τεστ του κορονοϊού, ώστε να μπορούν να διαγνώσκονται σε πρώιμη φάση, ώστε να μπορούμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε συντήρηση δυνάμεων, να μην χάνουμε υγειονομικούς πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ νωρίς και σημαντικά. Mm-hmm. Αυτό προφανώς για να γίνει χρειάζεται κάποιο πόδι. Η κυβέρνηση θα το κάνει προφανώς γιατί βάζει το κόστος μπροστά της ανάγκης. Δηλαδή το βάζει στη λογική του κόστος ωφέλους. Αν παρατηρήσουμε, το οποίο είναι ουσιαστικά το επιτελικό όργανο που θα διεξάγουμε σε επιστημονικό επίπεδο αυτή τη μάχη, δίνει κατά καιρούς τέτοιες οδηγίες, τις οποίες τις αλλάζει. Ναι, ναι. Το τρόπο με τις οποίες τις αλλάζει τις οδηγίες δεν είναι με βάση αμυγός επιστημονικά κριτήρια. Κάνει επιστημονικές εκπτώσεις σαφώς, βάζοντας ως παράμετρο σε αυτά τα οποία δίνουν οι οδηγίες και την παράμετρο του κόστου. Ναι. Πάμε πούμε στο σημείο σήμερα να εκδώσει μια οδηγία την οποία να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ αν πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να αντιμετωπίσουμε ασθενή ύποπτο κρούσμα και δεν έχουμε ράδιο, να την αντιμετωπίσουμε και με γυμνά χέρια. Αν πείτε δηλαδή... Αυτό που λέτε δεν ξέρω το σημείο, μάνε, είναι επίσημο, γιατί διάβασα ότι αυτό μπορεί να είναι fake. Είναι εγώ το αλλίωσα σήμερα από τη σελίδα του ΕΟΔΗ. Α, υπάρχει σελίδα του ΕΟΔΗ. Ναι, σου λέει βέβαια άμα έχει χρησιμοποιήσει, αλλά σου λέει και αν δεν έχει, δεν θα χρησιμοποιήσει. Ναι. Που σημαίνει ότι σε προειδεάζει ότι μπορεί και να μην έχεις. Αυτό ναι. Δεν είναι επιστημονική οδηγία. Αυτό είναι μια οδηγία η οποία λαμβάνει ως υπόψη και την παράμετρο και το τι έχει. Δηλαδή βάζει μέσα και παραμέτρους που δεν έχουν να κάνουν με το επιστημονικό κομμάτι. Ναι. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο από τη στιγμή που είναι το επιτελικό επιστημονικό μας όργανο και βλέπουμε ότι κάνει τέτοιες εκτόσεις, τέτοιες αποκλήσεις, ουσιαστικά κλονίζει την αξιοπιστία. Άρα κλονίζει και την αξιοπιστία εμάς που είμαστε στρατιώτες από κάτω. Πώς να το εκφράσουμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα και στο τρίτο σκέλος. Το τρίτο σκέλος είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε με τους καλύτερους, να διεξάγουμε αυτή τη μάχη, με τους καλύτερους χρόνους και τις καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί πραγματικά εμείς επιθυμούμε να βγούμε από αυτή τη μάχη οι νικητές. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας με ένα έγκυρο τρόπο, ώστε να έχουμε και μια αίσθηση έγκυρος. Mm-hmm. Και πάμε και ξεκινάμε με το βασικό ως προς τις υποδομές. Το βασικό που χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο είναι κλίνες μέσα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας λειτουργούν περίπου 550 κλίνες ΜΕΘ και οι οποίες δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και όταν χρησιμοποιούνται και για άλλους αρρώστους, ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από άλλα νοσήματα που θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Άρα έχουμε 550 κλίνες, τις οποίες δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλες. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και 100 κλίνες οι οποίες είναι ανενεργές, δεν δουλεύουν. Αυτές έπρεπε να είχαν μπει σε λειτουργία. Έπρεπε χθες
να είχε γίνει πρόσληψη προσωπικού ώστε να λειτουργήσει. Αφού δεν έγινε χθες, ας γίνει σήμερα. Αφού δεν μπορεί να γίνει σήμερα, ας γίνει αύριο το πρωί. Μάλιστα. Είναι επιτακτική ανάγκη. Υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικές κλινικές. Υπάρχουν οι οποίες πρέπει άμεσα να επιταχθούν. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε μέσω τέτοιας πανδημίας, μέσω ενός τέτοιου σοβαρού πολέμου και να έχουμε κλίνες ΜΕΘ τις οποίες να τις έχουμε ανενεργές ή να τις έχουμε αναξιοποιητές όπως αυτές του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Πρέπει άμεσα να γίνει η επίταξη και των κλινών του ιδιωτικού τομέα. Άμεσα θα πρέπει επίσης να γίνουν προσλήψεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, όπου χρειαστεί να γίνει και επίταξη γιατρών, νοσηλευτών από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να στελεχωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτά είναι παράμετροι οι οποίοι είναι απαραίτητοι. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός επιστήμονας ή ειδικός σε κάτι για να το καταλάβεις. Αυτό είναι η απλή λογική, ότι είναι τρία πράγματα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μας κάνει εντύπωση που η χειμερινή κυβέρνηση βάζει τη μία από τις τρεις παραμέτρους, δίνει έμφαση, στις άλλες δύο δεν δίνει, σε βαθμό που εμείς λέμε ότι κιόλας το αποκρύπτει. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι μια λανθασμένη στρατηγική, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια ιτοπάθεια, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις κακούς για να διεξάγεις μια τέτοια δύσκολη μάχη. Μάλιστα. Λοιπόν.